κίνδυνου για το χαμό μιας 15χρονης και ενός 23χρονου και αγωνία για τη ζωή μιας ακόμη νέας 23 ετών αφήνει πίσω του το απίστευτο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε νωρίς χθες το απόγευμα στον επαρχιακό δρόμο Κισάμου Ελαφωνησίου στο ύψος των Τοπολίων. Από τα συντρίμια αυτού του γιοταχή που οδηγούσε ο 23χρονος ανασύρθηκε νεκρός ο οδηγός, βαριά τραυματισμένοι οι 23χρονοι και οι 15χρονοι που εξέπνευσε λίγο αργότερα στο ασθενοφόρο, ενώ γλίτωσε ένας 17χρονος που φέρει τραύματα αντιμετωπίσιμα. Δυστυχώς, χθες το απόγευμα, περί τις 5, διακομίστησαν στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων μία 15χρονη κοπέλα, νεκρή, θύμα τροχαίου δυστυχήματος, ένας 23χρονος, επίσης νεκρός, μία 20χρονη, η οποία ήταν βαρύτατα τραυματισμένη, υπευλήθη σε πολύ βαρύ χειρουργείο και τώρα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας, όπως επίσης και ένας 17χρονος τραυματίας, ο οποίος νοσηλεύεται σε κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων. Η 23χρονη πολυτραυματίας υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Νοσοκομείου Χανίων. Το δυστύχημα συνέβη όταν ο οδηγός του γιοταχή έχασε τον έλεγχο, βγήκε από την πορεία του, προσέκρουσε σε δέντρο και στη συνέχεια συγκρούστηκε με αγροτικό αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαινε ένα ζευγάρι ηλικιωμένων. Κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής της Καντάνου ήταν και οι τέσσερις επιβαίνοντες στο μοιραίο γιοταχή. Συγγενείς και φίλοι της 23χρονης που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ, όπως και του 17χρονου, προσεύχονται για το καλύτερο, ενώ σπαραχτικά είναι τα μηνύματα σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το αντίο στην 15χρονη και τον 23χρονο. Μαύρη μέρα για την Κάντανο η Κυριακή. Καλό ταξίδι στα δύο παιδιά. Καλή δύναμη στα άλλα δύο και κουράγιο στους γονείς τους. Την ίδια στιγμή στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Χανίων εξακολουθούν να νοσηλεύονται ένας 18χρονος και ένας 20χρονος μετά από τροχαίο στην περιοχή του Σκηνέ. Εξακολουθούν να είναι διασωληνωμένοι. Ο ένας είναι σε βαρύτερη κατάσταση και παράλληλα νοσηλεύεται και ο 37χρονος, ο οποίος είχε ακροτηριαστεί και αυτός από πρόσφατο τροχαίο δυστύχημα. Όπως βλέπουμε, δυστυχώς το καλοκαίρι δεν ξεκίνησε καλά για τον ομό μας. Οι αριθμοί των θυμάτων από τροχαία από την αρχή του χρόνου στην Κρήτη σοκάρουν.